Εδώ και αρκετή ώρα έχει τελειώσει το δεύτερο επεισόδιο, της Τρίτης δηλαδή, προς Τετάρτη, και εμείς είμαστε πανέτοιμοι για να σας πούμε τι είδαμε, τι μας έκανε εντύπωση. Και βέβαια, όχι μόνο αυτό, γιατί πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν περίμενα να δω το επεισόδιο, αγαπητή μου Έλενα. Όταν μπορούσα, έμπαινα και έβλεπα το live μέσα από την υπηρετική τηλεόραση του Sky και είδα πολλά και σημαντικά πράγματα εγώ, τα οποία δίνουν απαντήσεις σε αυτά που είδα σήμερα. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, να αφήσω εσένα να μας πεις τι είδες σήμερα και τι σου έκανε εντύπωση για να σου δώσω και εγώ απαντήσεις. Κοίτα να σου πω. Και από το δεύτερο επεισόδιο δεν ενθουσιάστηκα. Βαρέθηκα. Δηλαδή μου να το στείλε μια στο Twitter, μια από εδώ, μια από εκεί, μια σηκωνόμουνα. Στο Twitter ήταν χαμός όμως μέσα. Στο Twitter γινόταν χαμός. Αυτό ας πούμε που μονοπόλησε το ενδιαφέρον στην αρχή ήταν ο τσακωμός της. Το συσταγωγικό βέβαια τσακωμός της Ραΐσα με τη Δανέζη, την κοπέλα που τραγουδάει για το φαγητό, αλλά το οποίο. Το αναλύανε, το ξανααναλύανε. Πολύ ωραία, βαρετό ήταν αυτό. Με κούρασε αυτό. Η Άννα Μαρία νομίζω είναι κριτική, η οποία δεν σταματάει να μιλάει συνέχεια. Και βέβαια προς το τέλος του επεισοδίου έχουμε την, ας το πούμε, εξομολόγηση της Ραΐσα, η οποία εξομολογήθηκε στο Big Brother που της έκανε κάποιες ερωτήσεις, σηκώθηκε και τραγούδησε και τη φώναξε μέσα από το Big Brother και είπε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπήκα στο Big Brother και τα κατάφερα, γιατί εντάξει, γιατί η Ραΐσα ήταν σκοπός ζωής να μπει στο Big Brother. Η ίδια είπε ότι δεν είχα ποτέ τη στήριξη από κανέναν οικονομικά, οπότε δεν μπόρεσα να σπουδάσω, έπρεπε πάντα να δουλεύω για να μπορώ να ζω, να φάω και να έχω και το σπίτι μου, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και μάλιστα δάκρυσε. Εμένα με άγγιξε η Ραΐσα, απλά από περιέργεια μπήκα να δω στον κόσμο του Twitter τι γίνεται και δυστυχώς το πήρανε ηρωνικά, δηλαδή θεώρησα ότι ήταν λίγο ακραία αυτή η εξομολόγηση, γιατί είναι ένα κορίτσι το οποίο είδες και εσύ κάποιες σκηνές, βγαίνει συνέχεια με το string, μάλιστα και μπροστά στο Χρήστο που της αρέσει, τα κατέβασε όλα και ήταν με το βρακάκι. Τα παιδιά λέγανε ως το τελευταίο λίγο χωριό της Ελλάδας έχουν δει, λέει, όλα τα χρώματα του string σου και μας λες ας πούμε ότι έχεις μεγαλώσει με αρχές, έλεγε όταν έκλαιγε. Λοιπόν, απ' τη μία είναι ένα κορίτσι το οποίο τα πετάει, ας το πούμε, και απ' την άλλη είναι το ταπεινό χαμομηλάκι. Οπότε, όπως ξέρεις, το Twitter είναι σκληρό. Και θεώρησαν ότι όλο αυτό. Είναι σκληρό. Κάτσε, είπες κάτι. Όταν πάνε και βλέπουν οι Brazilian εκεί, όλες τις κοπέλες στη θάλασσα, εκεί δεν είναι κορίτσια από σπίτι αυτά. Εντάξει, μιλάμε για ένα παιχνίδι τώρα. Μιλάμε για ένα παιχνίδι. Ναι, μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο είναι ειρωνικό όμως. Mm-hmm. Δηλαδή δεν δείχνει αυτό αν είσαι από σπίτι, δεν είσαι. Δηλαδή τι, φοράει στριγκάκι, είναι από σπίτι. Εγώ σου εξήγησα, εμένα με άγγιξε. Είναι από σπίτι. Εγώ τη Ραΐσα την γενικά συναγωγή για όλα τα παιδιά που δεν έχουν και τους δύο γονείς δίπλα, που αναγκάζονται και εργάζονται και χάνουν τις ωραίες στιγμές της παιδικής, εφηβικής ηλικίας. Δεν το συζητάω. Εγώ σου λέω. Η πιτσιρικαρία, το Twitter, όσοι ήταν μέσα στο Twitter, πώς πήραν το συγκεκριμένο, την συγκεκριμένη εξομολόγηση. Απ' την άλλη, έχουμε μία Αφροδίτη, η οποία τα πετάει όλα, είναι μια κοπέλα με τα παραπάνω κιλάκια της που είναι άνετη, και εδώ υπάρχει ένας διχασμός. Όχι άνετη απλά, εδώ είναι συνέχεια γυμνή, συνέχεια έχει τα κιλά της προς τα έξω να μας τα μοστράρει, συνέχεια κάνει ό,τι μπορεί για να προκαλέσει την κάμερα να την ακολουθήσει. Εγώ επίσης, επειδή είδα και το live, να σου πω ότι κάποια στιγμή μίλαγε και το στήθος ήταν έξω τελείως, ας πούμε, κρυβότανε μόνο. Και οι περιβόητες φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει με το string. Κομμάτι, ναι, το ευαίσθητο κομμάτι. Κάνει τα πάντα έτσι ώστε να προκαλεί με την εμφάνισή της, να προκαλεί με τα κιλά της. Έτσι. Εγώ θα την πω όμως έλεγα διαφορετική την Αφροδίτη. Τέλος πάντων, νομίζω ότι με το live που είδα εγώ και με αυτό το επεισόδιο που είδα μονταρισμένο, για μία φορά ακόμα η Αφροδίτη είναι εριστική. Είναι εριστική με την παρουσία της. Δεν είναι εριστικός ο Θέμης. Ο Θέμης είναι πιο μαζεμένος. Ο Θέμης σε πληροφορώ ότι πάει για τη νίκη. Γιατί είναι μετρημένος, είναι 18 χρονών, ξέρει τι θα πει, που θα μιλήσει, είναι πάρα πολύ ευγενικός. Και όντως έχει τελείως διαφορετικό προφίλ, δηλαδή εάν τον είχες δει έτσι εσύ πριν μιλήσουμε και τον χαρακτηρίσουμε ως YouTuber, δεν έχει καμία σχέση, είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο παιδί. Σύντομα θα πούμε και την ιστορία της ζωής του. Θεωρείς φαβορί ότι είναι. Είναι φαβορί, είναι νωρίς ακόμα, παιδί, έχει περάσει πολλά αυτό το παιδί. Οπότε έχουμε υλικό στα χέρια μας το Θέμη, το οποίο θα το βγάλουμε στον αέρα και μάλιστα όταν βγει αυτό, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα το συμπαθήσετε. Γι' αυτό σου λέω, είναι φαβορί. Θυμόσαστε ότι εγώ ήμουν ιδιαίτερα επιθετικός απέναντί του.
με αυτά που βρήκαμε, με τα στοιχεία όλα που συναντήσαμε το ένα πίσω το άλλο, να μου ανατρέπει το κάθε τι που είχα δει και είχα πει, με έκανε να τον δω από άλλη οπτική γωνία. Προσπαθώ να είμαι ουδέτερος, βέβαια θα είμαι ιδιαίτερα αιχμηρός μαζί του εάν ακολουθήσει οτιδήποτε έχει σχέση με αυτά που έλεγε στο YouTube μέσα, εκεί θα είμαι αιχμηρός μαζί του. Αλλά η προσωπική του ζωή και τα βιώματά του είναι, παιδιά, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο αναγκάστηκε να ηλικιωθεί από τα 14 του χρόνια, να ξέρετε. Λοιπόν, θα πούμε όμως αυτά σε ένα βίντεο το οποίο θα φτιάξουμε αποκλειστικά για το θέμα. Είδαμε και στο τέλος του επεισοδίου ότι κλαίει ο Χρήστος το παιδί από τα δίδυμα, γιατί λέει δεν πρόλαβε να χαιρετήσει τους γονείς και για κάποιο λόγο ίσως έχει μια διέστηση, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Είπε ότι θέλει να του πει ο Big Brother εάν είναι καλά οι γονείς του. Είναι ένα παιδί το οποίο πιστεύω ότι αν φύγει από τη μέση ο άλλος αδελφός μου, αυτό το τέλος πάντων το κολπάκι που κάνουν, ότι θα αναπτυχθεί ο έρωτας με τη Ραΐσα, γιατί φαίνεται ότι και οι δύο υπάρχει έλξη. Είναι λίγο, ξέρεις, η εικόνα είναι λίγο κάπως, δεν μου ταιριάζουν πολύ σαν ζευγάρι, αλλά υπάρχει έλξη και από τους δύο. Όχι, υπάρχει έλξη από τους δύο. Όταν βλέπει τον άλλον που δεν είναι αυτός και υπάρχει έλξη ακόμα, κάτι δεν πάει καλά. Ναι, αλλά εγώ τους ξεχωρίζω, όταν είναι ειδικά με τον Χρήστο, δεν είναι έλξη. Θυμάμαι την έλξη μαμά της, ότι έλεγε μακάρι να βρω κάποιον να αγαπήσω και να κάνω. Έχει ανάγκη να αγαπήσει. Δηλαδή, οποιοδήποτε της αρέσει, έχει ανάγκη να τον αγαπήσει. Δεν υπάρχει έλξη εδώ. Η έλξη, δηλαδή αν υπήρχε έλξη, δηλαδή αν ήταν μία. Που είχες δει μια αδερφή και ερχόταν στη θέση σου η αδερφή σου, το καταλάβαινε. Α, κατάλαβες, ναι. Ότι και καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει έλξη, απλά υπάρχει το μου αρέσει. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι αυτό που έχεις πει και εσύ, ότι δεν βλέπουν μπροστά τους παιδιά, τα δύο αδέλφια, δεν είναι ακριβώς ίδια. Δηλαδή, εγώ τους ξεχωρίζω. Το πρόσωπο έχουν μια μικρή διαφορά και στο σωματάκι ο ένας έχει λίγο παραπάνω κιλά. Εντάξει, αυτό δεν μου λέει τίποτα. Ναι. Αυτό, γιατί... Όχι και για τη Ραΐσα μου κάνει εντύπωση. Μα σου είπα, η Ραΐσα δεν έχει έλξη. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που λέμε χημεία. Απλά αρέσει, είναι ωραίο παιδί. Τη αρέσει. Και έχει ανάγκη να αγαπήσει. Έχει διαφορά. Το έχει ανάγκη να αγαπήσει με το έχει έλξη. Δηλαδή αυτό που λέμε χημεία. Ναι, κατάλαβα. Θα αντισέβει ένα αμυντικά όταν είναι δύο αδελφό. Όχι, δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να γουστάρει και του δύο. Εάν γουστάρει και του δύο. Και βέβαια υπήρχε αρχή. Συγγνώμη, φαντάζομαι να έχει έλξει αλήθεια και με του δύο. Τι έχει να γίνει για μια ζωή, αν κάνουν σχέσει και κάνουν σχέσει ζωή. Αρχίσανε και τα ρατσιστικά, γιατί κάποια στιγμή ήταν η Ραΐσα, ο Χρήστος και ο Νίκος απ' την άλλη. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ο Χρήστος ή ο αδελφό του. Και βέβαια αρχίσανε τα μεταξύ του την πλακίτσα, ότι και καλά. Εγώ θα την έπεφτα στο Χρήστο εάν ήταν γκέι, αλλά δεν είναι. Και αρχίσαν στο Twitter και λέγανε τα χιλιάδια και να λέγανε πού να ξέρετε ότι είναι και δίδυμοι, σας βολέψουν όλους. Ξέρεις, αυτά εκ των πραγμάτων, όταν βλέπουν ένα παιδί γκέι με ένα νεαρό δίπλα ξαπλωμένους όλους μαζί, αρχίζουν να κακώσουν. Αυτό είναι κακώς. Γιατί, αλλά το Twitter είναι σκληρό, το ξέρεις τώρα. Είναι σκληρό, αλλά πρέπει να υπάρχει μια προσοχή, ρε παιδί μου, σε κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ξέρετε, εμείς έχουμε τη διάθεση να γίνουν όλα ακραία μέσα και οι μέσα δεν έχουν τη διάθεση να πάνε σε άκρα. Θα τους αναγκάσουν βέβαια από την παραγωγή να πάνε κάποια στιγμή στα άκρα, αλλά δεν έχουν τη διάθεση αυτή. Προσπαθούμε να βλέπουμε παιδιά ήπιων τόνων. Και βέβαια έχουμε μία Δανέζη την οποία την κοροϊδεύει όλο το Twitter, γιατί τα χιλάκια της Επερίρα τη λένε πάπια. Έχουμε την Άννα Μαρία την κριτική. Εγώ παιδιά σας ενημερώνω. Η οποία τη λένε λίγο ότι είναι λίγο. Φεδάγκαου. Αλλά την είδαμε στο τέλος να κλαίει και να λέει ότι δεν με επέλεξε κανένα. Ποιος δεν επιλέξει με την τίποτα απλά που έχει. Ναι, όλο μπουρου. Σημαντικά να την γουστάρεις, γιατί είναι ωραίο κορίτσι και αν το γουστάρεις φεύγεις. Δηλαδή έχει ανθρωποδιώκτη αυτή από πάνω της. Όχι, άμα βρει κάποιον αντίστοιχο, γιατί. Άκουσε με. Η κριτικιά έχει ανθρωποδιώκτη. Τέλος. Γιατί. Έχει ανθρωποδιώκτη. Ο τρόπος που μιλάει δεν σ' αρέσει. Παιδί μου, όταν μια γυναίκα μιλάει πάρα πολύ, να ξέρεις να πούμε ότι διώχνει. Μην με κοιτάς έτσι εσύ. Εμείς οι δύο πάντως. Εντάξει, δεν ξέρω να είμαστε λίγο μήνυτοι. Μιλάω πολύ εγώ. Και αυτό σου λέμε αυρίο αν ίδιο. Λοιπόν, άλλο το ίδιο. Εδώ μέσα μα δεν μπορεί να έχει ίδιου. Έτσι. Ναι, εκεί πέρα μέσα δεν έχει. Γιατί εμεί δεν είμαστε λίγο μήνυτοι, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, άλλο τώρα, μην βάζει ένα μάσο σου. Εντάξει. Λοιπόν, εξάλλου είμαι εκπαιδευμένο πολλά χρόνια μαζί σου. Εσύ με έκανε έτσι, εγώ δεν μίλαγα. Πέντε χρόνια σου έλεγα. Τώρα λέω 105. Ναι, έλα τώρα που σε έκανα εγώ. Έτσι ήσουν και παρά ήσουν, τέλο πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ότι η κριτική έχει ανθρωποδιώκτη. Λοιπόν, τι περιμένουμε τώρα. Καταρχήν, σας προτείνω να βλέπετε και κάποιες στιγμές και το 24ωρο, που είναι 23 ώρες στην ουσία, στην ειδική τηλεόραση του Sky. Σε καλές φάσεις όμως βάζουν κάρτα, να το πούμε αυτό το είδες εσύ. Όταν βάζουν κάρτα, μόλις αρχίζει ένα σκαφάς. Α,
Να ξέρετε ότι ό,τι και να δείτε, τα βασικά κομμάτια που θα δείξουν στα επεισόδια μέσα δεν τα δείχνουν. Βάζουν ή κάρτα και κόβουν τη μετάδοση ή αλλάζουν εκεί πέρα αλλού, σε άλλα παιδιά. Οπότε υπάρχουν ένα σωρό άτομα που παρακολουθούν όλη την ώρα το σπίτι, ε. Και να παρακολουθούν, σου εξηγώ ότι εκεί που γίνεται η μάχη μεγάλη, φεύγει η κάμερα. Πάει η δείχνει άλλους. Ναι, αυτό σου εξηγώ ότι έχει πολλούς τεχνικούς και παρακολουθούν το κάθε τι έτσι ώστε να το κόβουν. Είναι κορονοϊό. Εντάξει, είναι κορονοϊό. Μεγάλη παραγωγή. Έχει όλο το 24 μέσα σκηνοθέτη και τεχνικού μέσα, φουλ, γεμάτο είναι. Λοιπόν, μη σου πω για 50 άτομα μέσα. Λοιπόν, το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, όμως, ότι το Big Brother είναι σε εξέλιξη, το GNTM έρχεται, θα είναι οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι, οι δύο μεγάλοι μονομάχοι. Να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει από τους δύο. Εγώ νομίζω ότι θα επικρατήσει το GNTM στο τέλος. Νομίζω. Έχει ιδιαίτερες προσωπικότητες το Big Brother. Μπορεί να μην μας αρέσουν και να εξηγούν. Δεν ξέρεις τι έχει το GNTM. Και σου είπα ότι έχει σπίτι το GNTM. Έχει και αυτό μία από τα ίδια. Big Brother είναι, απλά έχει θέμα μέσα. Και έχει και μία Βίκυ Καριά που τους μαχαιρώνει. Καλά, Βίκυ Καριά νομίζω ότι αν δεν βρει ένα ρυθμό διαφορετικό από την πέρυσι, θα είναι, ρε παιδί μου, θα είναι βαρετό. Θα είναι μια πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο τώρα. Να βρεθεί ένα άλλο παιχνίδι να παίξει η ιστορία μας εκεί. Τέλος πάντων. Αυτό θα τα δούμε. Αυτό που σίγουρο είναι, επειδή έχουμε δει πολλές εικόνες έτσι γυμνό στο Big Brother και αυτά, πιστεύω ότι θα δούμε ακόμα χειρότερα. Πήγε 11 με 1 γιατί μετά τις 12 η ώρα επιτρέπονται τα πάντα. Οπότε λοιπόν προετοιμάσουν να δεις εικόνες που. Ήδη βλέπουμε τα πλάνα, την κοπέλα με το, από το πόκερ που τη, ναι. Την Χριστίνα. Όποτε τη δείχνει, πλάνα ολόσωμα, πάρτε μάτι. Είπα ότι τα παιδιά δεν έχουν τη διάθεση να πάνε σε ακραίες καταστάσεις. Αλλά η παραγωγή όμως έχει αυτή τη διάθεση. Ούτε σε όσο Big Brother αρχίζει και ρωτάει κανένα νούμερα, όταν τα νούμερα θα πέφτουν, τότε λοιπόν θα αρχίσουν τα όργια μέσα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Εξάλλου, στο εξωτερικό, να ξέρετε, γίνεται της Πόπης στο κάγκελο. Να υπενθυμίσω ότι στην Ισπανία, έτσι, μέχρι και για βιασμό είχαν πει μέσα εκεί. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, έχουν γίνει τρομερά πράγματα στα Big Brother. Δεν είναι το Big Brother που γνωρίσαμε εμείς. Πριν από 20 χρόνια. Βγήκε και ο Τσάκας και. Καλά, εντάξει, ουσιαστικά εντάξει. Βγήκε να πει τη μαλακία του και να ακουστεί για αυτό σαν μια φορά. Ναι. Βγήκε να κατηγορήσει τον Big Brother. Δηλαδή, ο νικητής να κατηγορήσει τον Big Brother. Μα είναι δυνατόν. Και καλά, οι προσωπικότητες που είναι μέσα δεν του αρέσουν προφανώς. Ναι. Εντάξει, αλλά γιατί. Γιατί είπε, λέει, ένας φούστης, ένας. Ναι, δεν ξέρω τι. Όταν είχε πάει αυτός μέσα δεν το ακούσε κανένας. Καλά, ναι. Μετά τον αγαπήσανε. Mm-hmm. Με τις μαλακίες που έκανε. Με τον πρόεδρο, με τα πολιτιλίκια κτλ. Και τις κουστίες που κάνανε για να τρώνε τον κόσμο. Άσε τώρα. Τα θυμάμαι εγώ καλά αυτά. Τα έχει ζήσει και εσύ. Τα έχω ζήσει γιατί το πρώτο reality που έκανα κριτική ήταν το Big Brother. Ναι, τώρα αυτό το ότι είπε και τα τρία παιδιά που είναι από ξένες χώρες ήταν λίγο κάπως. Εντάξει, ακούστηκε πολύ ρατσιστικό. Μα είναι κουλό τώρα αυτό τώρα. Τι βγαίνει, γιατί είναι πια στη ζωή μας μέσα η Ελλάδα πλέον. Το 2002 ήταν αλλιώς. Ήταν αλλιώς, βέβαια. Το 2020 είναι αλλιώς τα πράγματα. Άλλα τα τότε, άλλα το τώρα. Εντάξει, ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση η ανάρτησή λοιπόν, του. Ήταν ακραία. Και εγώ ακραίο ήμουν τότε και εγώ ήμουν το Δημήτρο Παναμικρό, δεν σήκωνα μέχρι σπαθί μου. Να πούμε και ήταν από σφαγή του κερατά. Τώρα όμως είναι αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή τώρα, εάν με τα μυαλά και αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα έκανα κριτική τότε, θα ήμουν πολύ διαφορετικός από αυτά που έλεγα. Εντάξει, δεν θα έλεγα αυτά. Και να σου πω κάτι πλέον και στη ζωή μας μέσα κακά τα ψέματα. Πολλά παιδιά είτε είναι από Αλβανία, είτε είναι από Ρουμανία. Έχουν μπει στη ζωή μας, έχουν γίνει φίλοι μας, είναι στις δουλειές μας. Δηλαδή, παιδί μου, εγώ ξέρω πως φίλους Αλβανούς είχα. Αυτό σου εξηγώ, ότι πλέον τι να πεις. Δεν μπορείς να πεις κάτι τέτοιο. Εγώ θυμάμαι. Γιατί βιώνεις κι εσύ, ας πούμε, μια παρόμοια κατάσταση που έχουν βιώσει κι αυτοί. Τις δυσκολίες, τις οικονομικές, όλα αυτά και ξέρεις πονά σου. Στη δεκαετία 90 πάρα πολλά παιδιά τα οποία ήρθαν τότε από την Αλβανία. Έτσι, μπήκαν στη ζωή μας μέσα, κάποια από αυτά τα αγαπήσαμε και τώρα έχουν περάσει 30 χρόνια από ναι, τότε. Βέβαια. Έτσι, δηλαδή τα παιδιά ήταν 20 τότε, ας πούμε 18 και τώρα έχουν γίνει 48. Μην λέμε μαλακίες τώρα, δηλαδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Έτσι. Εγώ, ας πούμε, είχα ένα πολύ καλό μου φίλο ο οποίος τώρα δεν είναι εδώ, είναι σε Μαϊάμι. Που είχε έρθει στην Αλβανία και ήταν ζωγράφος και αυτός και ο πατέρας του κτλ. Ο Ρομπέρτο. Και τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον είχα βοηθό μου τον είχα. Απλά υπήρχε τότε και μια σύγκριση που είχαν ανοίξει φυλακές, κατάλαβες. Να ολοκλήρωσε όλο αυτό που έλεγα. Ναι, ναι, για πες για το. Να ολοκλήρωσε γιατί δεν ολοκλήρωσε. Ναι, ναι, σύγχρονο. Λοιπόν, ο Ρομπέρτο λοιπόν ήταν φίλος μου πάρα πολύ. Είχε έρθει το παιδί αυτό. Τον είχα βοηθό μου. Ήταν 18 χρονών όταν τον γνώρισα. Έκατσε μαζί μου καμιά δεκαετία, περίπου μια δεκαετία και μετά έφυγε για το Μαϊάμι. Λοιπόν, χαθήκαμε λόγω απόστασης.
Αλλά αυτό το παιδί είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, τι να πω, ότι είναι Αλβανός, μιλάω μαζί του κτλ. Είναι δυνατόν. Έχουμε ζήσει μαζί, έχουμε κάνει πράγματα πολλά με τους ανθρώπους. Λοιπόν, και δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Τι ήθελα να πεις τώρα γι' αυτό, για τις φυλακές. Όχι τίποτα. Λέω πριν 20 και 30 χρόνια υπήρχε όλο αυτό το σκεπτικό με τις φυλακές. Φοβόμασταν κιόλα. Που είχαν διώξει κόσμο για κοσμάκι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Το GNTM ξεκινάει. Εμείς είμαστε σε αναμονή, το περιμένουμε να έρθει και αυτό. Και να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής.